Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα πετάμε DJI Mini 3 και θα απαντήσουμε σε μία συγκεκριμένη ερώτηση. Ζεσταίνεται το Mini 3 Pro? Πάμε να δούμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ έτοιμοι να απογειωθούμε με Mini 3 Pro. Είναι απόγευμα, έχει καθαρίσει ο ουρανός, δεν έχει πια σκόνη. Είναι ωραία, έχει λίγο αέρα. Εδώ αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται γιατί είμαι σε γούβα, ας πούμε. Αλλά γενικότερα φυσάει. Οπότε πάμε να κάνουμε την πτήση. Θα συζητήσουμε για κάτι για το οποίο και εγώ το έχω παρατηρήσει βέβαια, αλλά και έχω πολλές ερωτήσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Ότι το Mini 3 Pro ζεσταίνεται. Πάμε να απογειωθούμε. Να δούμε ότι όλα είναι εντάξει. Είναι όλα εντάξει και πάμε να απογειωθούμε. Δορυφόρους έχουμε. Πάμε αυτό εκεί. Και το Mini 3 είναι στον αέρα. Φεύγει σιγά σιγά και πάμε λοιπόν να δούμε εδώ και να κάνουμε έτσι μια γρήγορη συζήτηση. Να πάρω γρήγορα ύψος γιατί είμαι πάνω από το δρόμο. Και πάμε να δούμε εδώ τι θα δούμε. Θα ανέβω γύρω στα 50 μέτρα αρχικά. Τελευταίες μέρες που διανύουμε που τα βλέπετε έτσι όλα πράσινα. Εντός ολίγου θα είναι όλα κίτρινα και ξερά. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία. Ερώτηση λοιπόν. Βασική, αν το Mini 3 Pro ζεσταίνεται. Ναι παιδιά, ζεσταίνεται. Και ζεσταίνεται και πολύ κιόλας, γιατί δεν έχει ανεμιστηράκια και θα έπρεπε να έχει ανεμιστηράκια, αλλά δυστυχώς δεν έχει. Αντιλαμβάνεστε ότι αν είχε ανεμιστηράκια θα ήταν πιο βαρύ από 250 γραμμάρια και δεν θα πετυχαίνανε το βάρος, το μικρό βάρος των 250 γραμμαρίων για να μπει στην κατηγορία αυτή. Δεν έχει ανεμιστηράκι λοιπόν και ναι, το DJI Mini 3 Pro ζεσταίνεται. Τώρα τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό και πώς μπορούμε να το αποφύγουμε. Εγώ προσωπικά το καλοκαίρι, εντάξει αυτή την εποχή βέβαια χειμώνας δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ειδικά αν έχει και ένα ελαφρύ αεράκι, εκεί πέρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί ουσιαστικά μπαίνει ο αέρας μέσα στον drone από τους μπροστινούς αερογωγούς και το ψύχει. Όμως σε αντίθετη περίπτωση, όταν είναι στατικό το drone, εκεί πέρα είναι τα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, ακόμα και ζέστη να έχει, αν κινείστε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν είναι στατικό, όμως, υπάρχει πρόβλημα. Ανεβάζει πολύ θερμοκρασία. Υπάρχει κίνδυνος να απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της πτήσης λόγω θερμοκρασίας? Όχι. Δεν μου έχει τύχει, δεν έχω παρατηρήσει κάτι τέτοιο, δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Όμως, κατά τη διάρκεια αναβάθμισης και ειδικά όταν είναι καλοκαίρι, ζεσταίνεται πολύ. Και θα πρέπει να φροντίζουμε για αυτό το πράγμα, έτσι ώστε να αποτρέπουμε πιθανά προβλήματα ή πιθανές υπερθερμάσεις. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Να το βάλουμε πάνω σε μια παγωμένη, αν μπορώ να το πω έτσι, επιφάνεια. Σε ένα μάρμαρο, σε ένα πλακάκι, σε ένα κάτι. Να ανοίξουμε τους έλικες, ούτως ώστε να περνάει ο αέρας καλά. Όταν το έχουμε στο σπίτι και θέλουμε να κάνουμε αναβάθμιση. Όταν είμαστε εκτός τώρα, για το καλοκαίρι, εγώ αντιμετώπισα προβλήματα με τη λογική ότι ζεσθενόταν πάρα πολύ όταν γύρναγε από την πτήση. Οπότε τι έκανα, αναγκαστικά με το Mini 3 Pro δεν πέταγα μεσημέρια και πρωινά. Δεν πέταγα, πέταγα μόνο απογεύματα ή πολύ πρωί πριν αρχίσει η ντάλα που λέμε, πριν αρχίσει να έχει πολύ ζέστη. Σε αυτές τις περιπτώσεις πάλι ήμουνα εντάξει. Γενικώς θα το δείτε να ζεσταίνεται παραπάνω από τα άλλα drone, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει ληφθεί υπόψη από την εταιρεία. Το ξέρουνε, είναι φτιαγμένο με απλά λόγια να ζεσταίνεται, αλλά όταν είναι στατικό το drone θα πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε να αποφύγουμε τις υπερθερμάνσεις και π.χ. όταν κάνουμε αναβάθμιση να μην αναγκαστεί το drone να σβήσει από υψηλή θερμοκρασία. Και πάλι να σας πω ότι κατά τη διάρκεια πτήσης, ακόμα και σε πολύ ζεστές μέρες του καλοκαιριού, μιλάμε για καύσονες, δεν έχω παρατηρήσει προβλήματα. Βέβαια δεν πέταξα μεσημέρι και αυτό δεν θα το έκανα και με κανένα drone, εδώ να σας πω την αλήθεια, αλλά το σημειώνω και αυτό. Λοιπόν, ένα μικρό βίντεο σήμερα για να συζητήσουμε για αυτό το πρόβλημα, για αυτό το χούι, να το πω, που έχει το Mini 3. Θα έρθω εγώ πίσω για την προσγείωση και αυτό ήταν δικό μου φταίξιμο. Ευχαριστώ λοιπόν που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τις ερωτήσεις από κάτω βέβαια και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!